Ναι, ο Θεόδουλος απόψε, ο κύριος Θεόδουλος Γρηγορίου απόψε έχει μια ατομική έκθεση εγκατάσταση στην ουσία με τίτλο Προσωπική Γεωγραφία που θα παρουσιαστεί στο Διάτοπο, στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος και με αφορμή αυτή την τα εγκαίνια αυτής της έκθεσης τον φέραμε εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε μαζί του για διάφορα θέματα που αφορούν το καστικό πεδίο. Το καστικό, έτσι. Να ξεκινήσουμε βέβαια από την έκθεση. Τι ακριβώς περιλαμβάνει, αν μπορούμε έτσι να με συνοπτικά να πούμε δύο λόγια. Είναι μια σειρά έργων γύρω στα 20. Φυσικά ο αριθμός δεν έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι διαχέονται τα έργα. Είναι έργα τα οποία είναι αρκετά σύνθετα, άλλα είναι λιγότερο. Δηλαδή, εγώ θα το ονόμαζα μια μορφή ζωγραφικής expanded painting, δηλαδή διευρυμένης ζωγραφικής, όπου χρησιμοποιούνται διάφορα μέσα για να βγει το τελικό αποτέλεσμα του ζωγραφικού έργου. Δεν είναι ακριβώς ζωγραφική, είναι η χρήση, κάνω χρήση του τσιμέντου, των πετρωμάτων, των μεταλλογενών πετρωμάτων, της εκτύπωσης main jet, αλλά και άλλες κατασκευές, οι οποίες είναι επίσης δουλεύουν με εσωτερικούς φωτισμούς κλπ. Αυτά τα υλικά που αναφέρατε και όλα στο τσιμέντο και τα μεταλλογενή πετρώματα είναι, σας χαρακτηρίζουν νομίζω. Κατά καιρούς τα έχετε αξιοποιήσει πολλές φορές. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιούσα τα πετρώματα ήταν το 1983 στην ίδια μου χώστο με ένα έργο Θόλος Μήτρα, το οποίο υπάρχει και δεν υπάρχει τώρα. Αλλά συνεχίζω από τότε να έχω. Είναι τα βασικά μου υλικά τα οποία χρησιμοποιώ. Το τσιμέντο και τα πετρώματα. Αυτό έχει κάτι να κάνει με το γεγονός ότι μεγαλώσατε, γεννηθήκατε, μεγαλώσατε στη Μαλούντα, σε μια περιοχή που υπάρχει κοντά τα ορυχεία. Ξέρετε, η Κύπρος ολόκληρη μοιρασμένη στα δύο από μια υπόγεια γραμμή μεταλλογενών πετρωμάτων. Που ξεκινά από τη Σκουριώτισσα, περνά από το Μητσιρό, φτάνει στο, κάτω από τη Μαλούντα, στου Καπέδε, στο Αμαθιάτη και διασχίζει την Κύπρο. Από κάτω δηλαδή τα χρώματα τα οποία χρησιμοποιώ κάτω από την κοίμα είναι υπάρχουν αυτά τα υλικά. Αλλά επειδή είχα μια έντονη επαφή με αυτά τα πρωτογενή υλικά, πολύ μικρός, έπαιζα μαζί τους δηλαδή από 5-6 χρονών, ήταν εμπειρίες πολύ ενδιαφέρουσες και σφράγισα λίγο τη δική μου συνείδηση. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν μπεις μέσα σε ένα πολύ επεξεργασμένη και σοφιστική παιδεία, όπου τα βασικά χρώματα είναι το κόκκινο, το κίτρινο και το μπλε, αλλά αυτά που μπορεί να αναμειγνύοντας να προκύψουν όλα τα υπόλοιπα, τα δικά μας τα χρώματα είναι χρώματα της γης, τα οποία η όχρα, δηλαδή το κίτρινο δεν είναι κίτρινο, είναι όχρα, το κόκκινο είναι οξύ του σιδήρου, το πράσινο είναι επίσης μεταλλεύματα, δηλαδή είναι υλικά τα οποία παίρνω απευθείας από τη γη και τα χρησιμοποιώ ατρόφια ή στο κανάτσο. Είναι ένα είδος σχολείου, δημοσίου, το γεγονός ότι κάνει κάποιο δημόσιο σχόλιο ενώ μέσω αυτής της επιλογής αυτών των συγκεκριμένων υλικών. Ναι, νιώθω ότι ο ρυθμός ο οποίος αναπτύσσει το κάθε άτομο, δηλαδή που βρισκόμαστε στο συγκεκριμένο παράλληλο, το συγκεκριμένο γεωγραφικό συντεταγμένο. Δηλαδή όπου το πιο γύρω μας είναι καμπυλόγραμμο, το όπου το καλοκαίρι μας είναι ξηρό και πάρα πολύ όχρα. Η γη επίσης το ίδιο υπαγορεύει. Ναι. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα υπαγορεύουν ένα ρυθμό τον οποίο με μια κρυφή παιδεία τον απορροφούμε. Mm-hmm. Είναι ο τρόπος που γράφουμε μουσική, ο τρόπος που χτίζουμε αρχιτεκτονική. Είναι τα ρεθίσματα που έχουμε. Φιλτράρονται μέσα στη συνείδηση όλου του κόσμου. Και γι' αυτό δηλαδή που ζεις αυτήν τη ζώνη. Και κάνω έναν παραλληλισμό και λέω γιατί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ή της δικής μας ζώνης, της Μεσογείου, η αρχιτεκτονική έχει μια καμπυλόγραμμο χαρακτήρα, ας πούμε, οι εκκλησίες, ενώ στις Άλπεις είναι κάθετη. Δηλαδή εκεί είναι διαφορετικός ο ρυθμός ο οποίος υπαγορεύεται στους ανθρώπους. Γι' αυτό αναπτύχθηκε ο γοθικός στην Βόρεια Ευρώπη, ενώ στη δική μας περιοχή είναι. Ναι, πώς μπορεί να νιώσει οικειότητα, για παράδειγμα, ένας ξένος, ένας βορειοευρωπαίος με ένα έργο δικό σας ή με ένα αρχιτεκτονικό έργο που έγινε στη Μέση Ανατολή? Νομίζω ότι όπως και εγώ έχω μια ιδιαίτερη επαφή με το γοθικό ρυθμό, ας πούμε, το ίδιο μπορεί να αισθανθεί και ο
Και ο Ευρωπαίος το θόλο δεν μπορεί να μην εντυπωσιαστεί όταν πας στην Αγία Σοφία ή σε ένα, τέμενος της Κωνσταντινούπολης. Ή αντίστοιχα, όταν η αρχιτεκτονική είναι αρμονική και ενδιαφέρουσα, πιστεύω ότι αποκτάει διαχρονική διάσταση και μπορεί να συγκινήσει οποιοδήποτε άτομο όπου και να προέρχεται. Δηλαδή, πρόσφατα πήγα στην στη Βαρκελόνη. Ναι, στη Βαρκελόνη. Στη Βαρκελόνη, όπου επισκέφτηκα τη Σακράδα Φαμίλια. Ο προηγούμενος θεωρούσε ότι ήταν η αποθέωση του Κιτς. Την, ο Γκαουντί γενικά είναι το συγκεκριμένο. Υπάρχει μια υπερτροφική αρχιτεκτονική, η οποία αλλοσυγκροημένη στην ίδια αντίστοιχη μορφή. Όταν μπήκα μέσα όμως και είδα ένα μαγικό, γιατί πρόσφατα άνοιξε εσωτερικά, είναι μαγικό, μια μαγική αρχιτεκτονική που δεν είναι ούτε γοθική, είναι αρνουβό ουσιαστικά του αρχοντιώνα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σύγχρονη. Δηλαδή η αρχιτεκτονική την οποία κάνουν η Ζάχα Χατίν και η Τσίγκρα, δηλαδή πηγάζουν από εκεί. Δένει δηλαδή και εξηγεί αυτό που θέλει να κάνει τότε ο αρχιτέκτονας. Εννοώ ότι όταν είναι δουλεμένο σωστά ένα αντικείμενο, αποκτά διαχρονική αντοχή και μπορεί να το δεις 100 χρόνια μετά και Έχετε δίκιο. Εκείνο που ήθελα να ρωτήσω και αν θέλετε να σχολιάσετε, επειδή βρίσκεστε μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας, όλη αυτή την τέχνη μέσα από αυτά τα χρώματα της δικής μας της γης, της Κυπριακής, τα μεταφέρετε στο Παρίσι. Είναι εκεί που μέσα από τα δικά σας τα έργα ο επισκέπτης ακριβώς βλέπει τα προτείνετε. Αλλά εκεί, ας πούμε, που υπάρχει και μια ευρωπαϊκή, λίγο πιο καρτεσιανή ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται τα πράγματα, δηλαδή περνά από τη λογική το συνέστημα παραπάνω. Ενώ εμείς είμαστε πιο συναισθηματικοί και μετά. Είναι λόγω του ήλιου, αλλά της θάλασσας. Ας πούμε, έκθεση που έκανα στο Λούβρο πριν μερικά χρόνια, που ήταν μέσα σε συγκεκριμένη ζώνη κυπριακών αρχαιοτήτων, μάλιστα, που ήταν νεολιθική εποχή και χαλκολιθική εποχή, που υπήρχε σύγκριση των αντικειμένων, δηλαδή τα ερεθίσματα τα οποία δίνεις, παρότι δεν υπάρχει, αποφεύγω πολύ να κάνω αναπαράσταση παρελθόντος, αλλά τα ερεθίσματα μου βγαίνουν στην επιφάνεια και όσο πιο αφηρημένο για να είναι, το συνδέει νοητικά και μπορείς, ας πούμε, μάλιστα, να κάνεις να αρχίζεις να το προσεγγίζεις και να το αγαπάς. Δηλαδή, έναν αντικείμενο που μου αρέσει σημαίνει πρώτα απ' όλα γνωρίζω. Δηλαδή, έχω προγενέστες εμπειρίες οι οποίες μπορούν να ενεργοποιήσουν το είδη μας. Ας πούμε, για να πούμε ότι αυτό το πράγμα μου αρέσει. Υπάρχει λόγος γιατί μου αρέσει. Αυτές οι διεθνείς παραστάσεις, δηλαδή το γεγονός ότι κάθε μια έκθεση στο Λούβρο ατομική στην ουσία μέσα σε αυτό, είναι κάτι που δεν γίνεται συχνά. Επίσης, η συμμετοχή σας σε Biennale, νομίζω, είναι δύο φορές κιόλας. Ξέρετε, το Λούβρο είναι ένα αντικείμενο το οποίο έκανε, δεν ήταν που τις πιο μεγαλύτερες μου εκθέσεις, που τις πιο σημαντικές, αλλά είναι σημαντικός ο χώρος και αυτόν επευλήθηκε. Ναι. Δηλαδή, σημαντική εκθέση ήταν η εκθέση που είχα στην Τουλούζη, στο Κολμάρ, στο Μακεδονικό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη, στην Κωνσταντινούπολη συμμετείχα σε εκθέσεις, δεν ήταν ατομικές, αλλά ήταν σημαντικές στιγμές, πολιτικά να το πω. Αυτή την έννοια εγώ το λέω, είναι πόσο σημαντική ως στιγμή και ως παρουσία εκεί και πόσο αυτό σας έχει ανοίξει πόρτες ή έχει αλλάξει τον τρόπο που εσείς βλέπετε την τέχνη. Η Biennale Βενετία, για παράδειγμα, ανοίγει πόρτες, αλλά πρέπει να τις χειριστείς. Υπάρχει, εμείς στην εποχή που πήγαμε, δεν υπήρχαν οι μηχανισμοί καθόλου που να μπορούν να προωθήσουν το προϊόν. Δηλαδή, άμα το συγκρίνουμε τι έκαναν οι Αμερικάνοι τότε, ήταν ένας στρατός ο οποίος στήριζε ένα άτομο. Δηλαδή, στρατός κυριολεκτικά, με τράπεζες, με επενδύσεις, με γκαλερί κτλ. Από εκεί πέρα, και το αποτέλεσμα το είδες μερικά χρόνια μετά, ή μερικούς μήνες μετά. Στη δική μας την περίπτωση είμαστε ξυπόλοιτοι στα κάρτια. Δηλαδή, τρέχουμε 100 μέτρα, αλλά ξυπόλοιτοι δίπλα στον άλλο που τρέχει με χρυσά παπούτσια. Όταν καταφέρεις να κάνεις κάτι
Εγώ προσωπικά αισθάνομαι ευτυχής, γιατί μου η τύχη και οι προσπάθειες με έχουν κατάφερα να κάνω μερικά μικρά βήματα. Mm-hmm. Δηλαδή, αλλά να μην υπερβάλλουμε, αλλά, ξέρω τις δυνάμεις, ξέρω μέχρι που πήγαμε, αλλά ήταν σημαντικά τα κέρδη που πήρε η Κύπρος τη δεκαετία του 90. Ξεκολουθεί να υπάρχει αυτό το ζήτημα τώρα στην παρουσία της Κύπρου σε οργανώσεις όπως η Biennale Βενετία. Υπάρχει τώρα ο συναγωνισμός είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλος. Τώρα εξαρτάται από το τι προτείνει ένας καλλιτέχνης, πόσο δικτυωμένος είναι, πόσο τύχη μπορεί να έχει να συναντήσει τους σωστούς ανθρώπους για να πάει παρακάτω. Βλέπω ότι από τους νέους υπάρχουν 2-3 νέοι καλλιτέχνες της νέας γενιάς που πηγαίνουν λίγο παρακάτω. Πόση τύχη έχει ακριβώς η τέχνη στην Κύπρο? Πόση? Τύχη. Δεν έχει τύχη. Δηλαδή είναι το να συμβεί σε ένα-δυο άτομα δεν σημαίνει ότι έχει τύχη ο τόπος. Έχει τύχη κάποια στιγμή. Μα αν το αφήνει την τύχη, ακριβώς εκείνο το πρόβλημα. Όχι, δεν είναι το. Αφήνεται στην τύχη. Ναι, αφήνεται στην τύχη. Όταν λέω τύχη, μπορεί να συναντήσει έναν άνθρωπο. Στην τέχνη υπάρχει μια ψυχολογία ιδιόμορφη. Mm-hmm. Δηλαδή, αν πάει ο καλλιτέχνης να ζητήσει, έχασε. Mm-hmm. Πριν το ζητήσει. Δηλαδή, αμέσως ο άλλος βρίσκεται σε μια άμυνα, ο γκαλερίστας, το μουσείο κτλ. Πρέπει η πληροφορία να φτάσει πλάγια. Στον γκαλερίστα, στον οποιοδήποτε. Ναι, δηλαδή το γεγονός ότι πιάνει η πληροφορία, ξέρω, στην Biennale Βενετίας, δεν του χτυπά την πόρτα. Mm-hmm. Μπορεί να του χτυπήσει αυτόν μετά. Δηλαδή, δεν πρέπει. Όσες φορές στην αρχή που μου πριν ακόμα πάω στην Biennale, 2-3 φορές που παρότι με κράτησε στο Παρίσι αυτό το πράγμα, mm-hmm. είχα 2-3 γκαλερί που ενδιαφερόντουσαν και ακόμα ενδιαφέρονται, αλλά δεν έκανα ποτέ. Mm-hmm. Αυτό με κράτησε στο Παρίσι, αλλά ήταν ένα. Φλερτ. Ναι, ένα φλερτ το οποίο δεν ολοκληρώθηκε. Αλλά γι' αυτό πρέπει να. Όταν λέμε τύχη, να σου τύχει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο να το συναντήσεις στον δρόμο και τη σωστή στιγμή που έχεις το σωστό έργο για να προκαλέσεις και πας παρακάτω. Είτε αυτό ονομάζεται μουσείο, γκαλερί, συλλέκτης κτλ. Να θέσουμε αλλιώς το ερώτημα. Έχετε εντοπίσει εσείς τους λόγους για τους οποίους η τέχνη στην Κύπρο έχει την ατυχία να υποτιμάται και από να βρίσκεται. Τύχη πάμε στην. Ναι, να υποτιμάται και να βρίσκεται χαμηλά στις προτεραιότητες? Κοίταξε, τα πρότυπα του Κυπρίου πολίτη γενικά είναι να αποκτήσει κέρδος. Mm-hmm. Δηλαδή να γίνει πλούσιος. Δηλαδή το πνευματικό στοιχείο είναι παρεμπιπτόντος που το αναφέρουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ούτε δευτερεύω. Χωρίς να πιστεύω δηλαδή ότι το ποσοστό, αν υπάρχει έναν 5, 3, 7% στον κόσμο όλο που ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό, κάτι αντίστοιχο μπορεί να υπάρχει και στην Κύπρο και μπορεί να υπάρχει κάτι παραπάνω. Αλλά τελικά αυτό το 5% δεν είναι ικανό να συντηρήσει που μπορεί να ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό, δεν είναι αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το αγοράσουν. Αγοράζω σημαίνει ότι είναι ουσιαστική επικύρωση ότι μου αρέσει. Και ότι. Είναι ουσιαστική επιχείρηση ότι μου αρέσει. Το να φλερτάρω, να λέω καλά λόγια είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν παίρνει παρακάτω την υποθέση της δημιουργίας. Αλλά νομίζω ότι ποσοτικά μπορεί να υπάρχει ένας αριθμός που ενδιαφέρεται, αλλά δεν υπάρχει αυτό το η έγκλη την οποία μπορείς να αισθάνεται ένας πολίτης, ένας απλός πολίτης όταν μιλάει για τον πολιτισμό, για την τέχνη. Δηλαδή γυρίζει η τέχνη πάντα σε ανέκδοτο. Να τονίσουμε όμως εδώ την πολιτική διάσταση του ζητήματος. Δηλαδή, εφόσον το ποσοστό αυτό είναι σταθερό πάνω κάτω, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις χώρες του κόσμου, υπάρχει όμως η πολιτική διάσταση. Δηλαδή, πώς η πολιτεία στηρίζει τον πολιτισμό, την τέχνη, τι μέτρα παίρνει για να βοηθήσει τους καλλιτέχνες, πώς εκτιμάει και πώς αναλογίζεται. Το πολιτικό κόστος που είναι μηδαμινό. Μα εδώ πιάσατε μια ολόκληρη ναι. παιδεία. Λάθος άνθρωποι σε λάθος τόπο. Γιατί σε λάθος πόστο. Γιατί είναι το να έχεις ένα μηχανισμό όπως είναι οι πολιτιστικές υπηρεσίες, όπως είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού ξέχασε ότι είναι και πολιτισμού. Τα τελευταία 20-30 χρόνια έχει ξεχάσει. Εγώ συνάντησα τουλάχιστον σχεδόν όλους εκτός από τον τελευταίο. Mm-hmm. Σε πληροφορώ ότι δεν γνωρίζουν
πρέπει, εγώ θα έλεγα για να κάνω υπουργό παιδείας, πρέπει να περνάς μια εξέταση, να ξέρεις 10 εικαστικούς, 5 μουσικούς, 7 λογοτέχνες. Δηλαδή πρέπει. Ονομαστικά, ονομαστικά. Τουλάχιστον ένα έργο του. Ναι, να μην σε συστήνουν και λες ο Θεόδουλος και λέει με το επίθετο σας, έχασε το παιχνίδι. Δηλαδή σημαίνει ότι δεν το ξέρεις. Έτσι είναι. Yeah. Βέβαια, εντάξει, τώρα θα γίνει προσπάθεια για ακούμε πολλά χρόνια για αυτό το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Αλλά ας μην πάμε εκεί. Να συζητήσουμε για το θέμα που εσείς νομίζω ότι έχετε κάπως ασχοληθεί. Αφορά και το λεγόμενο στάτους του καλλιτέχνη. Έτσι. Δηλαδή, είναι μια διαχρονική συζήτηση για την αναγνώριση της καλλιτεχνικής ιδιότητας. Το στάτους του καλλιτέχνη ξεκίνησαμε την προσπάθεια πρώτα το ΙΚΑ και το Φυτώριο σε επέκταση που είναι mm-hmm. ο χώρος μας. Ιδρύθηκε για αυτό το σκοπό. Ένας κύριος λόγος είναι να προωθήσουμε το στάτους. Το ΙΚΑ, να πούμε την. Οικαστική Καλλιτέχνης ναι, Κύπρου. Ναι. Το οποίο υλοποιήθηκε για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το στάτους του καλλιτέχνη, το οποίο δεν ενδιαφέρονται κανέναν μέχρι σήμερα. Και ήδη άρχισαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες καλλιτέχνες να είναι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θυμάμαι στην αρχή που ξεκίνησα εγώ μπορεί να ήταν 5. Άρα η δύναμη μας ήταν ελάχιστη για να προωθήσουμε. Mm-hmm. Μπορεί σήμερα να γίνουν 30, 100. Αλλά είναι θέμα αριθμού όμως, δεν είναι θέμα αλλά παράλληλα είναι όλα τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, δηλαδή οι λογοτέχνες, η μουσική, το θέατρο, ο κινηματογράφος, όλα τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα προσπαθούμε να συμπλέξουμε μαζί για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Τώρα, η προσπάθεια ξεκίνησε το 2007. Το οποίο με ένα συνέδριο το οποίο το οργανώσαμε στην Καστελιώτη, σε ένα διεθνές συνέδριο, πέρα από το εξωτερικό κόσμο για να μιλήσει. Θυμούμαι είχε έναν από τη Λιθουανία που ενδιαφερόταν και αυτός για το. Συγγνώμη που διακόπτω, για να καταλάβουν οι ακροατές, μιλάμε για το αυτονόητο, δηλαδή να αναγνωριστεί η καλλιτεχνική ιδιότητα, δηλαδή ο καλλιτέχνης ως επάγγελμα. Να αναγνωριστεί. Να αναγνωριστεί. Δηλαδή το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν ειδικές συνθήκες κοινωνικών ασφαλίσεων, ιατροφαρμακευτικής mm-hmm. περίθαψης, αλλά και επαγγελματικά δεδομένα τα οποία μπορούν να κατοχυρώσουν κάποια. Να νομιμοποιηθεί κατά κάποιον τρόπο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει νομιμοποίηση, δεν υπάρχει σχέδιο, δεν υπάρχει σανοντότητα. Πώς να σε. Πού να σε κατάξω. Δεν είναι νομικό πρόσωπο. Ναι, λέει ότι μπορείς, ας πούμε, κάτι. Να είσαι. Αν θέλεις να γραφτείς σε κοινωνικές ασφαλίσεις σαν γιατρός, δικηγόρος, δηλαδή το εγκλήμακα να εκείνη, σε δέχονται. Απλώς δεν υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί οι οποίοι να διέπουν το επάγγελμα mm-hmm. και τη φύση του επαγγέλματος. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε αυτό. Ετοιμάσαμε ένα νομοσχέδιο. Το οποίο υποβάλαμε στο Υπουργείο Παιδείας για να το εναρμονίσει με την κυπριακή νομοθεσία. Ουσιαστικά είχα κάνει εγώ μια μελέτη με την ΕΚΑ, την European Council of Artists, το οποίο μου έστειλαν από 26 χώρες τις νομοθεσίες. Και κάναμε μια προσπάθεια και τότε όταν μπήκα εγώ μια περίοδο στο Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό ήταν για να μπορέσουμε να προωθηθεί μια ευρωπαϊκή νομοθεσία για το σύνολο, να είναι ενιαία. Το οποίο αυτό το πράγμα σχεδόν δεν μπορεί να γίνει, διότι κάθε χώρα έχει νομοθεσίες οι οποίες από το έναν αιώνα πριν. Λοιπόν, εμείς τώρα προσπαθούμε να την. Ετοιμάσαμε την νομοθεσία, την υποβάλαμε στο Υπουργείο για Εναρμόνιση με την Κυπριακή, το εδούλεψαν 1-2 χρόνια και τώρα είναι έτοιμο στο συστάριο του Υπουργού, εδώ και περίπου 3-4 χρόνια, τα οποία περιμένουμε να προωθηθεί για να γίνει νόμος. Έχει περάσει από νομοτεχνικό έλεγχο ή. Έχει το ονομάσει από νομοτεχνική επεξεργασία στο ίδιο το Υπουργείο mm. και κάποια αιτήματα τα οποία είχαμε μπήκαν μέσα, σωματωθήκαν, μπήκαν και τα άλλα σωματεία τα οποία εμπλέκονται. Άμεσα ενδιαφερόμενοι και περιμένουμε να δούμε πότε ο Υπουργός Οικονομικών, κύριε Στομπρουκάλη. Είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών. Ναι. Δηλαδή δεν μπορούμε να το προωθήσουμε μέσω των βουλευτών για τον λόγο ότι αλλάζει η οικονομική. Από τη στιγμή που έχει οικονομικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορούν να επιβαρύνουν οικονομικά το πρέπει, κράτος. Πρέπει να έρθει από το κράτος. Είναι συνταγματικό να προταθεί mm. από το. Διότι έχουμε τέτοιο ενδιαφέρον. Ναι. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Αυτό του ελάχιστου υποχρεωτικού ποσοστού πλουτισμού των δημοσίων κτηρίων, το 1% το περίφημο,
το οποίο δεν ξέρω σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχει και μια δική σας που ξέρω μπορούμε να αναφέρουμε για το θέμα της ελεκτικής υπηρεσίας. Ναι. Που δεν, το έργο σας βασικά δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί. Ναι, που λείπει ένα μέρος. Και αυτό δείχνει κιόλας ίσως και την αντιμετώπιση υπάρχει από κάποιους. Εκεί, το 90%, να μιλήσουμε για το 90%. Ναι, 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 το 90% είναι μια νομοθεσία η οποία ξεκίνησε το 92. Σαν νομοθεσία προτάθηκε το 73 από τον Μισελ Τρός, ένα εμπειρογνώμονα που ήρθε στην Κύπρο και έκανε την πρόταση στο Μακάριο. Το 92 εφαρμόστηκε, λόγω του πολέμου. Εφαρμόστηκε το 92. Εφαρμόστηκε το 92 με την, αρχή βιομηχανικής κατάρτισης. Mm-hmm. Μπορώ να πω, νομίζω λάθος, μπορεί το 94. Μπορεί η διαδικασία να ξεκίνησε το 92-93 και το 94 γίνεται γένεια, Γενάρη το 94. Μετά υλοποιήθηκαν πάρα πολύ λίγα έργα. Και με μια αλλαγή νομοθεσίας έγινε ένα split, δηλαδή όλα τα, η ευθύνη πήγε στους διάφορους δημάρχους, στον επιμέρους οργανισμό ο οποίος έκτιζε ένα δημόσιο κτίριο. Mm-hmm. Και εκεί χάθηκε όλο το παιχνίδι. Τώρα ξαναζωντάνεψε λίγο, γιατί το Πανεπιστήμιο έκανε ένα διαγωνισμό. Mm-hmm. Είμαι τυχερός γιατί τον κέρδισα. Αλλά ελπίζουμε ότι σύντομα θα μπορέσει να βγουν κι άλλοι. Πρέπει 1%, ναι. 1% του κόστους του κτηρίου βασικά να πηγαίνει σε έργα τέχνης. Σε έργα τέχνης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν γύρω στα 200 κτίρια δημόσια, το δημοτικό θέατρο, πολλά σημαντικά. Να πούμε για την πολύ σύντομα, έχετε, ολοκληρώνουμε. Ναι, για τη διαμάχη που έχετε με την ηλεκτρική υπηρεσία. Ναι, η ηλεκτρική υπηρεσία ουσιαστικά είναι μια σιωπηλή διαμάχη, η οποία από την εποχή που ήταν η κυρία Γιορκάκη, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής που μου έδωσε τον διαγωνισμό, στον οποίο κέρδισα με όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Υλοποιήθηκε και όταν ολοκληρώθηκε η Επιτροπή το παρέλαβε. Mm-hmm. Ως άκτιον έργο. Δηλαδή με βάση. Η κυρία Γιορκάκη δεν της άρεσαν τα χρώματα. Δηλαδή ήταν αριθμοί, ήταν μπουκέτο με αριθμού στον πυρήνα. Από Σάραβαν με νέο. Το οποίο κάποιο είπε στη Βουλή ότι ο περιπτεράς της είπε ότι μοιάζει με καμπαρέ. εγώ λέω ότι η τέχνη. Ως και να έχει, το έργο είναι έτσι. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι το υποστηρίζει τώρα, συνεχίζει και το έθεσε μάλιστα. Σε κάποια στιγμή στην Βουλή. Ο νέος γενικός ελεγχός. Ναι, το έχω ακούσει από την τηλεόραση και σηκώθηκε τρίχα. Ο Τωρινός. Δηλαδή το έθεσε στη Βουλή με κάτι διασταλές που είχε η δημόσια υπηρεσία και είπε δεν φτάνουν αυτά, μας έκαναν και ένα έργο με το σχόλιο ότι κάνει το κτίριο να μοιάζει με καμπάρα. Αυτό. Αυτός. Και το άκουσα από την τηλεόραση. Σπαταλάει και ρεύμα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι. Του έστειλε επιστολή με δικηγόρο, απάντησε ότι δεν θεωρεί υποχρέωση του να τις υπηρεσίες του να ανάβουν τα φώτα. Όμως το έργο το να μην είναι ολοκληρωμένο ακόμα είναι παράνομο, γιατί δεν είναι. Είναι αδιανόητο. Είναι αναπόσπαστο μέρος του έργου. Τώρα, να πάρεις την ηλεκτρική υπηρεσία δικαστήριο για μια μπρίζα, εγώ το θεωρώ ηλίθιο. Μάλιστα. Ναι. Θα μείνουμε ως εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, ναι, καλή επιτυχία και στα εγγένεια της έκθεσης που είναι απόψε. Απόψε στις 8 στον διάτοπο.